Έχουμε κοντά μας την ιδιοκτήτρια του καταπληκτικού αυτού κόνσεπτ του Tempera Art & Design, την κυρία Χριστιάνα Κοκαρίδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε καταρχάς πολύ που είμαστε εδώ. Είναι υπέροχα να είναι κανείς εδώ. Και θέλω να μας πείτε πώς γεννήθηκε η όλη ιδέα. Η όλη ιδέα γεννήθηκε για έναν συνδυασμό τέχνης και διακόσμησης. Πίνακες, μικροαντικείμενα, μικροέπιπλα για γωνιές, καλόγουστα, για να ομορφαίνουμε τον κόσμο μας. Έχετε πολλά πράγματα, εκτός από έργα τέχνης, έχετε και ιδιαίτερα πράγματα, αντικείμενα, έπιπλα. Ποιες είναι οι εμπνεύσεις κάθε φορά που συλλέγετε όλα αυτά τα πράγματα? Το πρώτο είναι να είναι κάτι όμορφο. Το επόμενο να αγγίζει όλα τα γούστα και τα βαλάντια, γιατί το καλό γούστο δεν σημαίνει ότι είναι ακριβό. Υπάρχουν πράγματα με πολύ χαμηλή τιμή, αλλά που ομορφαίνουν γιατί μπαίνουν στο σωστό σημείο και είναι τα ίδια τέχνη. Την κυρία Γιούλη Βρανά, ζωγράφο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μιλήστε μας λίγο για το είδος της ζωγραφικής σας. Λοιπόν, το είδος της ζωγραφικής δεν είναι ακριβώς σουρεάλ. Έχει και κυβιστικές επιδράσεις. Είναι και εξπρεσιονιστικό, δηλαδή είναι ένα χαρμάνι από ό,τι με είχε αγγίξει χρόνια που ασχολούμαι με τη ζωγραφική. Περισσότερο βέβαια σουρεάλ θα το πούμε, ναι. Πώς ξεκινήσετε να ασχολείστε με αυτό το είδος και γιατί? Ναι, πιστεύω ότι αυτό που λένε ότι ο ζωγράφος γεννιέται. Δεν γίνεται. Και εγώ πιστεύω ότι γεννήθηκα ζωγράφος. Για το συγκεκριμένο πίνακα θα ήθελα να μας πείτε κάτι. Ναι, είναι από μια σειρά με ναυτικά θέματα, με γοργόνες συγκεκριμένα. Ήταν από μια έκθεσή μου ατομική στη Λέσχη Αρχιπλιάρχων. Και αυτά είναι τα άλογα του Ποσειδώνα. Έχουμε κοντά μας την ζωγράφο κυρία Ζανίν Μινατίδου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μας πείτε τις επιρροές σας για το συγκεκριμένο πίνακα που βλέπουμε. Επιρροές δεν θα μπορούσα να πω ότι έχω επιρροές. Έχω εμπνεύσεις. Εμπνεύουμε ανάλογα από οτιδήποτε, από μια κίνηση, από τη φύση, από οπουδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Τι σας ενέπνευσε λοιπόν στο συγκεκριμένο? Μπορώ να το ονομάσω ελευθερία. Ότι είναι ένας καλπασμός προς την ελευθερία. Και αυτό νομίζω τα λέει κιόλας. Βγαίνει έξω από τον πίνακα, να φέρει να φύγει. Κάθε φορά υπάρχει κάτι, έχετε ένα συγκεκριμένο στυλ που ακολουθείτε ή είναι ακριβώς ανάλογα με το ερέθισμα που δέχεστε? Σαφώς όλοι ξεκινάμε, όλοι ζωγράφοι πιστεύω, ξεκινάμε με ένα πιο συγκεκριμένο, πιο νατουραλιστικό στυλ και σιγά σιγά αφαιρούμε για να είμαστε κι εμείς πιο απελευθερωμένοι, καταλάβεις. Οπότε αλλάζουμε και ανάλογα το στυλ μας, δεν γίνεται να μην το αλλάξουμε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, επίσης ζωγράφος, είναι μαζί μας, με το παιδικό του όνειρο, λοιπόν. Αυτός είναι ο πίνακας, αυτό το όνειρό μου. Εκεί μεγάλωσα σε ένα τέτοιο χώρο και αποφάσισα να κάνω μια σειρά έργα με αυτό το θέμα. Είναι κυρίως αυτοβιογραφικά τα έργα σας, λοιπόν? Ναι, από παιδική ηλικία, αναμνήσεις. Αυτό θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι ίσως εσείς μικρός? Εγώ μικρός, ναι. Και στο χώρο που μεγάλωσα, η αυλή μου. Τι στυλ ακολουθείτε κυρίως? Είναι βυζαντινό η τεχνική και σε μια έκφραση, σε μια απόδοση ελεύθερη δική μου. Μπορείτε να πείτε ότι ικανοποίησε το παιδικό σας όνειρο? Όχι. Απλά το έζησα. Il est de ces choses, de ces phénomènes, si extraordinairement bouleversants, qu'ils demeurent à jamais intacts. Insaisissables et vierges. Toi en l'approche, la vaine entreprise descriptive, la capture et la domestication. Pourtant, des images rares nous parviennent, comme balayées au seuil d'une nouvelle civilisation. Elles achoppent aux contreforts irisés d'un continent du sens inconnu. Concentrique et rémanente, la cosmologie complexe de ce continent rugueux est encore, à l'heure où je parle, le grand désespoir de tous les explorateurs et scientifiques se risquant à croire qu'il parviendrait à mettre à jour l'essence de ce phénomène.
les diverses peuplades grégaires qui l'occupent entretiennent à leur insu une machinerie perverse et cannibale dans l'épaisseur poisseuse du champ des réalités. Cette machinerie organique, gigantesque pancréas bordé de palmiers et d'agaves venimeuses, se développe par bourgeonnement, par surchauffe répétée infiniment en ondes longues, agglomérant les cendres de sa propre flambée. Ce tout en...